Θα πει καλύτερα ο ίδιος. Ο κύριος Κουλίας είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Κουλία, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ, αγαπητέ Ονοφρύε. Λοιπόν, σας άκουγα και το πρωί, κύριε Κουλία, και είναι μια κατάσταση που υποδεικνύει παραδοξότητα. Πέστε μας ακριβώς τι έγινε με το συγκεκριμένο ασθενή. Είναι ακόμα μια θλιβερή έτσι, ιστορία από το γεστή, η οποία είναι αποτύχημη που διευθυνούμε μια αναπολία ζωή. Ακούστε, είναι πρωτοφανού ημών και πρωτάκουστο αυτό που συνέβηκε. Ναι. Ασθενής ο οποίος προγραμματίστηκε να κάνει επέμβαση της σοκύλης και μία άλλη επέμβαση στο ουροποιητικό σύστημα για ένα σωληνάριο που έπρεπε να υποβληθεί σε εγχείρηση. Και τα δύο μαζί, αφού εξασφάλισε τον ειδικό, του είπαν κύριε, θα υποστείς την επέμβαση 2 ώρες και 40 λεπτά και να έρθεις την τάδε μέρα. Αλλά μην φέρεις κανένα δικό σου, διότι δεν επιτρέπεται λόγω του ισπανδύνου. Λόγω κορονοϊού, ναι. Μάλιστα, ο άνθρωπος εισήχθη κανονικά στο χειρουργείο και σε παρακαλώ, σε 2 ώρες σταμάτησε το χειρουργείο. Διότι το χρειάστηκαν, λέει, το χειρουργείο τους, τον έβγαλαν έξω, τον έντυσαν μέσα στο χειρουργείο, τον έβαλαν τα παπούτσια και του είπαν να φύγεις. Μία επέμβαση, η οποία μετά από νάρκωση 2 ώρων, μία αρκετά εύθεταμένη επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, τον έβγαλαν έξω και του είπαν να πάει σπίτι σου. Διότι δεν έχουμε κρεβάτι. Όχι μόνο δεν είχαν κρεβάτι, ούτε μία καρέκλα να κάτσει έστω μισή ώρα να φέρει τον νου του. Ήταν ένας άνθρωπος ολοκίτρινος, ο οποίος χτυπούσε στους τοίχους δεξιά-αριστερά. Ζήτησε την βοήθεια διάφορων αστερών να βγει έξω, να βρει την έξω και πήγαινε απέναντι σε ένα καφέ και παρέγγειλε ένα μπουκάλι νερό. Συγγνώμη, του είπαν διακόπτουμε την επέμβαση και θα συνεχίσουμε μετά. Τι του είπαν? Μάλιστα, δηλαδή, διακόψαν την επέμβαση και του είπαν το άλλο κομμάτι τη επέμβαση. Γιατί δεν μα παίρνει ο χρόνο να σε χειρουργήσουμε. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί έγινε αυτό. Ένα άνθρωπο ο οποίο, αφού πληρώνει το γεσί αβέρτα κουβέρτα χρήματα, λέει σου να το ξαναβάλουμε χειρουργείο από την αρχή. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Και του ασθενού. Δεν του είπαν ότι θα κάνουν τέτοια δουλειά. Το αποφασίσαν από μόνοι του. Και το διάκοψαν είναι όπως την εκπομπή που είναι σειρές. Και παίζει σήμερα, παίζει αύριο, μεθαύριο και ούτω καθεξής. Ναι, επέμβαση σε επεισόδια. Αλλά γίνεται να βγάλεις έναν ασθενή τον οποίο επέρασες από ύπνο. Αγωνία, τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο με την επέμβαση. Μάλιστα. Και αυτό από μόνο του καταδεικνύει την αθλειότητα του συστήματος υγείας. Και το σύστημα υγείας δυστυχώς καταφέρα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να διαλύσουμε και τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα, σας παρακαλώ. Ναι. Ούτε μία αμφιβολία υπήρχε ότι και ο δημόσιος λειτουργούσε υποφερτά, θα έλεγα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν ένας τομέας ο οποίος είχε εξαιρετικούς γιατρούς. Και το σύστημα λειτουργούσε. Ο άνθρωπος αυτός που είναι τώρα, κύριε Κουλία, στο σπίτι του περιμένει το δεύτερο μέρος της επέμβασης. Περιμένει, που θα περιμένει, ούτε πρόκειται να ξαναπάει, λέει. Ναι. Ο άνθρωπος επανικοβλήθηκε κατά. Ναι. Διότι κατάλαβε τον κίνδυνο που πέρασε η ίδια του η ζωή. Ζήτησε να γίνει αλλού η επέμβαση. Δεν τώρα. Πού θα πάει στο νοσοκομείο ή θα πάει στους ιδιώτες. Είχε επιπλοκές. Ούτε η μια πλευρά υπάρχει, ούτε η άλλη πλευρά υπάρχει. Είχε επιπλοκές, ζήτησε να γίνει αλλού η επέμβαση τώρα. Το δεύτερο μέρος της. Το δεύτερο μέρος θα ξανασυμβουλευτεί τους γιατρούς, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έθεσα σε άμεσο κίνδυνο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έδωσε τη συγκατάθεση ότι θα το χειριζόταν με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και τελικά όταν τον έβγαλαν έξω από το χειρουργείο. Κύριε Κουλία, όταν τον έβγαλαν έξω από το χειρουργείο, τι έγινε? Αν είναι επιτρεπτό αυτό το πράγμα. Ανεπίτρεπτον είναι, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και το παρακάτω. Όταν τον έβγαλαν έξω από το χειρουργείο, τι έγινε? Μάλιστα. Του είπα: δεν έχουμε κρεβάτι, δεν έχουμε δωμάτιο για την νοσηλεία σου. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι να περιμένεις να κάνεις το άλλο μέρος της επέμβασης, να ολοκληρωθεί. Και τι έκανε ο άνθρωπος αφού δεν είχε συγγενείς εκεί? Ονούφε μου, όταν παίρνεις γενική νάρκωση, θέλει πρόταση, παίρνω στο δωμάτιο σου και τελείσιμο παρακολούθηση. Αυτός τι έκανα? Ενδύσαν τον μέσα στο χειρουργείο, τον έβγαλαν έξω από το χειρουργείο και είπαν να φύγει να πάει σπίτι σου. Ναι. Ούτε σύνοδον του βάλαν, ούτε του είπαν πού να πάει. Καταρχήν, λόγω τη νάρκωση, ήταν από προσανατολισμένο και δεν προσπαθούσε να βρει την έξω του νοσοκομείου να φύγει. Ναι. Και βγήκε έξω από μόνο του. Βγήκε νοσοκομείο στη Λευκοσία. Βγήκε έξω από μόνο του. Βγήκε έξω από μόνο του, χτυπώντα του τοίχου στην ουσία. Και κάτσε να περιμένει του συγγενεί. Καλά, πού περίμενε του συγγενεί? Οι συγγενεί δεν πήγαν, διότι του είπαν να μην πάνε λόγω τη πανδημία. Πώ πήγε σπίτι του? Του είπαν να έρθετε το απόγευμα, α πούμε, διότι χειρουργείται το πρωί να πάνε το απόγευμα. Ναι. Και τηλεφώνησε στου δικού του άρθρου να τον παραλάβουν. Πού του σε περίμενε? Στο καφέ, λέω. Στο καφέ. Σταύρωσε έναν κεντρικό δρόμο και πήγαινε απέναντι. Ναι. Να πήγε και το καφεδάκι να ξυπνήσει από την άρκωση, ναι. Κύριε Λέισο, μα είναι απίστευτα πράγματα. Καταλάβαμε. Λοιπόν, και αυτά είναι που έρχονται στην επιφάνεια, αγαπητέ Ρούφι. Είστε βουλευτή, έχετε θεσμικό ρόλο. Μόνο χάρη ξέρει τι γίνεται. Έχετε θεσμικό ρόλο, κύριε Κουλία. Το θέμα θα το μεταφέρετε στη Βουλή. Ο κύριε Λέισον είναι τα θελειρότημα έναν μου. Ναι. Το έχετε γράψει ήδη? Με συγχωρείτε. Το έχετε γράψει ήδη ως θέμα?
Μα τώρα μιλούμε, όλα αυτά έγιναν ψεύς και σας τα πληροφορώ σήμερα. Την Πέμπτη που η Επιτροπή είναι ελέγχου, θα αναλάβω δράση. Μάλιστα. Μια να αναλάβετε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Λέισον, ήταν να σα φύγω έτσι, αλλά το πρόβλημα είναι γενικότερο για να ξέρετε. Ναι. Εδώ βασική καλά, αυτό είναι ένα παράδειγμα σχεδίου... που ήρθε κοντά σας και μας το μεταφέρετε. Βασική προϋπόθεση του σχεδίου υγείας, αγαπητέ Ονούφριε, και θα σε παρακαλέσω να κάνεις την εξής δουλειά. Ναι. Με πήρε ο κύριος Σταύρος Μαλάς, ο οποίος διέλεσε υπουργός. Και θεωρώ ότι στην Υπουργία του έκαμε καλά πράγματα. Ναι. Και είναι αυτός που χειρίστηκε το σχέδιο υγείας, το κοστολόγησε σε 920 εκατομμύρια κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα περάσαμε τα δισεκατομμύρια και τρέχουμε ακόμα. Ναι. Θα σε παρακαλέσω να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, να βγάλεις την εκπομπή σου, να πει τα στραβά και τα ανάποδα που έκαναν αυτοί οι κύριοι. Να τον πάρω. Με τις δημόσιες δηλώσεις δεν κάνουμε σχέδιο υγείας, κύριο Νούφη. Έκλεισε. Θα τον πάρω. Να είστε καλά, κύριε Γουλιά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο.